Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο μετήχε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη συμφωνώντα με τι θέσει των υπολείπων Ευρωπαίων, επαναλαμβάνει την ακλόνητη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ουκρανία και τον λαό τη πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά και ανθρωπιστικά, για όσο διάστημα χρειαστεί. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε χαιρετίζουν τη συμφωνία στο Συμβούλιο για επίγουσα παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία και, εάν ζητηθεί, και πυράβλων, μεταξύ άλλων μέσω κοινή προμήθεια, με στόχο την παροχή ενό εκατομμυρίου βλημάτων πυροβολικού εντό των επόμενων 12 μηνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη στον επιθετικό πόλεμο τη Ρωσία που παρέχεται από το Ιράν και τη Λευκορωσία και προτρέπει όλε τι χώρε να μην παρέχουν υλική ή άλλη υποστήριξη στι στρατιωτικέ επιχειρήσει τη Μόσχα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμανε τα εντάλματα σύλληψη που εκδόθηκαν πρόσφατα από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρώσου Προέδρου και τη Επιτρόπου του για τα δικαιώματα του παιδιού, με του Ευρωπαίου ηγέτε να τονίζουν ότι θα συνεχιστούν οι εργασίε για λογοδοσία τη Ρωσία για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.